την Δωροκατανία, την Ιτανία, την Θεότητα, ακόμα και την Αχαία, την κόρη που βρέθηκε τελευταίο το απόγευμα. Υπάρχει παντού μια διάθεση, ένα κλίμα συνδεδεμένων πολιτών, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν αντισυμβατικά πλέον κινούμενοι σε αυτό το νέο δημιουργείο που είπε Δημοκρατική Συμμαχία. Το ίδιο συνέβη στην κεντρική Μακεδονία, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκα την προηγούμενη Παρασκευή και θα είμαι και την άλλη Δευτέρα, 28 του μηνός. Και που εκεί, στις 3 του Απρίλη, είχε πραγματοποιηθεί το δεύτερο προσυνέδριο, που θέμα έχει τις ευρωπαϊκές, διεθνείς και βαλκανικές σχέσεις της χώρας μας και το κοινωνικό κράτος. Και εκεί ήδη υπήρξε ομάδα πρωτοβουλίας, και εκεί οι εγγραφές προχωρούν με γοργότατο ρυθμό, και εκεί υπάρχει ήδη γραφείο, σημείο αναφοράς δηλαδή, όπου εξελίσσει το πράγμα με πολύ γρήγορο ρυθμό, όπως ακόμα και στην, και στον Εύρο, ή στην Αγγλία στα Ιωάννινα, στην Καβάλα, παντού, και αυτό είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς. Έτσι υπάρχει ένας γοργότατος ρυθμός κάλυψης όλων των νομών, που αυτός ήταν ο στόχος πέρα από το Λεκανοφέλιο, με ομάδες πρωτοβουλίας και με γραφεία σημεία αναφοράς, δηλαδή με τέτοιες δομές. Σήμερα φτάνουμε στο 70% κάλυψης της περιφέρειας με γραφεία και οργανώσεις. Και το σημαντικό και το στοίχημα είναι ότι λίγο πριν το Πάσχα πρέπει να φτάσουμε στο 90%. Αυτό είναι το στοίχημά μας και νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Και θα καταφέρουμε διότι ήδη μέρα με τη μέρα η Δημοκρατική Συμμαχία ξεδιπλώνεται. Οι θέσεις οι οποίες παίρνουν είναι πιο κοντινές, πιο οικίες, αλλά θα έλεγα και πιο κατανοητές από τους πολίτες. Και βεβαίως πιο σημαντικό δεν είναι απλώς ότι έχουμε προστείλει νέα στελέχη στο μικρό των μελών της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Αναγίνονται όλοι περισσότεροι οι δέχτες και οι διαθέσιμοι να ακούσουν σε μια πολύ δύσκολη και περίεργη περίοδο πολίτες δηλαδή που θέλουν να ακούσουν τις προτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό και δυνατότητα εφαρμογής της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε ακόμη περισσότερο. Χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο προσυνέδριο. Είχαμε περίπου 1.500 φίλων συμμάχων. Στις 3 Απρίλη προχωρούμε στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 Απρίλη προχωρούμε στη Λάρισα. Στις 16 Απρίλη προχωρούμε στην Πάτρα. Και αυτή είναι το Δευτέρα, να στο κάνω και επίσημη αναγκαία μήνυση και εδώ πέρα τα μέσα ενημέρωση του Μούρα Σεδίου. Στην Κρήτη είναι το τελευταίο προσυνέδριο και μετά ακολουθεί το τελικό συνέδριο, το πρώτο τελικό συνέδριο στις 27, 28, 29 Μαΐου που θα γίνει στην Αθήνα. Όπως είπαμε, το προσυνέδριο στην Κρήτη να είναι διήμερο και το ένα μέρος να το Σάββατο ή το απόγευμα το πρώτο, το προσυνέδριο, το ένα μέρος να πραγματοποιηθεί εδώ στο Λασίτη και το δεύτερο να πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο. Έτσι ώστε, ονομάζοντας είναι ένας πολύ περίπτωμος, πολύ ιδιαίτερος νομός, να έχει κυρίαρχο ρόλο στα προσυνεδριακά θέματα που θα εξελιχθούν και θα συζητηθούν στα πλαίσια των προσυνεδριακών διαλόγων στους κόλπους της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Είναι από τα θέματα που θα πέρα από τα οργανωτικά να συζητήσουμε και να ενημερώσω για τα μέλη, εφόσον φυσικά το κάνετε από εδώ και εφόσον φυσικά υπάρχει τη δυνατότητα και η διάθεση να οργανώσουμε το ένα μέρος του διήμερου προσταδίου στην Κρήτη. Αξιοποιώντας όλα τα μέσα και τα ηλεκτρονικά τα οποία έχουμε στη διάθεση μας πλέον και ότι επικοινωνήσουμε σαφέστατα
γραφείο τουλάχιστον σε κάθε καλλιτεχνικό δήμο ή ένα γραφείο σε κάθε νομό, αν πάμε σε άλλους περιοχές που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γρήγορης οργάνωσης, όπως στην Κρήτη για παράδειγμα, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μια σωστή δουλειά προώθησης των θέσεων της Δημοκρατικής Συμμαχίας, των κατατόπων θέσεων, των τοπικών θεμάτων, όπως άλλωστε για τοπικά θέματα έχει γίνει αντιληπτή και από εσάς δημοσιογράφους, ότι έχουμε ως Δημοκρατική Συμμαχία έχουμε αφήσει να πέσει τίποτα κάτω τους τελευταίους 3-4 μήνες. Μάλιστα σήμερα το πρωί συζητάμε, να δώσω και ένα θέμα, ότι εδώ στην Αμβουλά Περίου Νικολάου υπάρχει ήδη 8 μήνες τώρα ολοκληρωμένη η αίθουσα πάλης και που όμως δεν έχει παραδοθεί σε χρήση. Γιατί δεν βρίσκεται το Υπουργείο ή ο αρμόδιος εργολάβος ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, ποιοι είναι αρμόδιοι υπάλληλοι για να τους παραδώσει την αίθουσα αυτή και να βρει σε χρήση. Και ενώ υπάρχει σωματείο το οποίο δεν θα πάρει μέρος σε αγώνα, παρεπτόντος, δεν υπάρχει ο υπάλληλος ή υπάλληλοι από την Γενική Γραμματεία Διευθυντισμού για να παραλάβουν το έργο για να μπει σε εφαρμογή και λειτουργία. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται και μόνο τον κύριο Γεωργιάδη γίνονται. Τέτοια λάθη να σταματήσουμε, όπως επίσης και άλλα ζητήματα που έχουμε στη συνεργασία και με τον Νεκτάριο, αλλά και με συμμάχους από άκρη σε άκρη στο νομό της Αθήνας, έχουμε συνεργαστεί για το πρόσφατο θέμα του Καϊκρά στα σχολεία που έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αναστατώσεις και αναταραχές. Επίσης έχουν παρέμβει για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος δηλαδή. Και αν και παλιότερα με αφορμή διάφορα έργα και διάφορες ζημιές που είχαν υποστεί περιοχές όπως το Οροπέδι για παράδειγμα λόγω των προκοπτώσεων, τα νοσοκομεία, ειδικά τα νοσοκομεία του Νικολάου που είναι γνωστό το πρόβλημα, αλλά και τις κάτω στην Ελλάδα τα άλλα προβλήματα που είχαν προκύψει τελευταία, παντού η Δημοκρατική Συμμαχία ήταν και είναι παρόν. Και είναι παρούσα. Πιστεύετε ότι οι εκλογές είναι κοντά, γι' αυτό και επιταχύνονται για τη διαδικασία της οργανωτικής προετοιμασίας? Όσοι με ξέρουν ότι τα πραγματικά είναι το καλό μου το χαρτί και είναι κάτι το οποίο μου άρεσε γιατί μου αρέσει. Και ξέρω καλά ότι αν ζητήσεις κάτι σωστά, έχει λιγότερα αποτελέσματα, έχει πολλές απόλυες. Αυτή τη την ώρα, ένα νέο κίνημα, ένας νέος φορέας που ξεκινάει την πορεία του, πρέπει να οργανωθεί σε σωστές βάσεις, σε καθαρές βάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο και η κυρία Παπαγιάννη μετά από πρότασή της μου ανέβησε αυτό το δύσκολο τομέα. Δεν είναι θέμα γρήγορα, είναι θέμα σοβαρότητας. Αν δεν είμαστε σοβαροί, πρέπει πολύ γρήγορα να έχουμε δομές, οργανώσεις όλη την επικράτεια. Και πολύ γρήγορα στη δεύτερη φάση, το δεύτερο πλάνο, σε κάθε καλλιτεχνικό δήμο να υπάρχει διοικητική ομάδα πρωτοβουλίας. Και επίσης πολύ γρήγορα να έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά, όπως αυτό παρέμεινα, προσυνδιακών συζητήσεων και να έχουν επίσης στο τραπέζι σοβαρότατα θέματα, προτάσεις, συζητήσεις, να έχουν γίνει σοβαρές και να πάρουν αποφάσεις από το πρώτο διευθυντικό συνέδριο. Όλα αυτά θα γίνουν ταυτόχρονα. Και βέβαια όταν η Ελλάδα καίγεται, τα πράγματα βλέπουμε ότι πάνε το κακό στο χειρότερο και ο κόσμος περιμένει από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση, να έχουν πρόταση. Και επειδή, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε αυτούς που λένε, που κάνουν την κλασική αντιπολίτευση, δηλαδή όχι για το όχι, όπου χρειαστεί ή όπου χρειάζεται είπαμε ναι για αυτό το λόγο ή είπαμε όχι, εξηγήσαμε τον λόγο που παρνούμαστε και αμέσως καταθέσαμε πρόταση. Δεν μου απαντήσατε όμως, εκτιμάτε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Αυτό είναι σωστό, δεύτερο μέρος είναι αυτό. Και αυτό το λόγο και αν έχετε δει και σε κοινοβουλευτικές σας συζητήσεις αλλά και εξελίξεις το τελευταίο διάστημα και σε νομοσχέδια που κάποιοι έτρεξαν να σχολιάσουν ότι διάθεστε η Δημοκρατική Συμμαχία συμφωνεί με την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα. Αν είναι το καλό της Ελλάδας θα το κάνουμε χωρίς όγκο και πάθος. Αν όμως διαφωνούμε, θα αρνηθούμε, θα καταψηφίσουμε και θα προτείνουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζεται πολύ γρήγορα να έχουμε ολοκληρώσει τις οργανώσεις μας, τις δομές μας και φυσικά να έχουμε ολοκληρώσει το συνεδριό μας. Τώρα, σ' άκουσα ότι έχουμε τις εκλογές. Απέφχομαι την πραγματοποίηση πρόωρων ή πολύ πρόωρων εκλογών. Εάν αυτό συμβεί, είναι εξ ολοκλήρου στην ευθύνη του κ. Παπανδρέου. Εξ ολοκλήρου. Εάν αναγκαστεί να οδηγήσει τη χώρα για δικούς τους λόγους σε πρόωρες εκλογές, θα έχει όλη την ευθύνη ο ίδιος. Διότι οπουδήποτε και αν χρειάστηκε, συνεννόηση και συμμαχία, άλλωστε είναι και ένας από τα σημαντικά του πράγματος του πολιτικού μας φορέα, εμείς το δείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε, αλλά όχι μόνο συνεννόηση και συμμαχία για τον τύπο, επί της ουσίας, σε θέματα προγράμματος, τέτοια όσο θα δεσμευτούμε θα υλοποιηθούν συνέχεια. Όχι λέμε και ξελέμε, όχι άλλα λέμε και συμφωνούμε, αλλά άλλα κάνουμε, σύνηθες τακτική για τον κύριο Παπανδρέου, το Πασόκ. Άρα λοιπόν, απευχόμαστε των ερχόμενων εκλογών. Η αίσθησή μου είναι ότι ο κ. Παπανδρέου είναι χαμένος μέσα σε μια προσπάθεια να αντιδράσει, να αντιμετωπίσει όλα αυτά που ίδιος ο πατέρας του δημιούργησε. 20 χρόνια πριν δημιουργούνταν και 20 χρόνια μετά προσπαθεί να τα διορθώσει ο ίδιος.
πατέρα θα έκανε γύρω στο πρόσωπο για διαδηλώσει. Απλώ σημαίνει το εξή. Με το ίδιο εργαλείο και με το ίδιο όχημα, το Πασόκ, τα έκανε ο πατέρα, γύρω στο πατέρα ήταν για διαδηλώσει. Όμω το επίση σημαντικό είναι ότι πολλά από τα στρέχη που τότε τα έκανε, σήμερα στο δίνει την ολική ομάδα. Ένα βασικό θέμα και ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι τα ίδια τα εργαλεία, δηλαδή τα μέσα τη ολική ομάδα, τα εργαλεία των συλλογικών, λίγο να λέω, αρνούνται να μπουν σε μια διαδικασία που ήδη ή και ήδη δημιούργησαν. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Παρόλα θεωρούμε ότι μέσα από κάθε μεγάλη κρίση δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες. Και μια από τις ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα, να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, να διορθωθούν τα όλα τα όποια κακό κείμενα έχουν δημιουργηθεί πολλά χρόνια τώρα, με αυτήν την πιο μεγάλο κομμάτι που κυρίαρχα, αλλά και των πολιτών βεβαίως. Διότι και οι πολίτες ενίσχυαν τέτοιου είδους συμπεριφορές, επιβράβαιναν τέτοιου είδους συμπεριφορές, και να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε μεγαλύτερα βήματα σε τομές, αλλά και σε νοικοκύριμα του κράτους, το οποίο είναι πελώριο, πλαναρό και πολύ σπάνιο. Και βεβαίως καθόλου αποδοτικό. Τα ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις σας ικανοποιούν? Βεβαιότατα. Γιατί ξέρετε τι κάνουμε, δεν παίρνουμε στη διαδικασία άλλου μόνο τον τύπο. Κοιτάζουμε λίγο παραπέρα την γνωσία. Κοιτάζουμε το σύνολο της δημοσκόπησης. Αλλά θα δώσω και τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχω δει τόσο δημοσιότητας. Η μία ήταν η δημοσκόπηση που έγινε από την εταιρεία Mark του Έθνους, που έδωσε νέα αναγωγή 4,3 στη Δημοκρατία Αρμαντία. Και η δεύτερη ήταν αυτή της καθημερινής, όπου στην Παύλη Κτήσιο παίρνουν 2 χωρίς αναγωγή. Αλλά με αναγωγή όμως το ποσοστό το οποίο έφτανε η Δημοκρατική Συμμαχία ήταν πάνω του 4%. Όμως, θα βάλω τα βάλω σε μια σειρά. Σήμερα που μιλάμε, 4 μήνες μετά, η Δημοκρατική Συμμαχία, ένας νέος πολιτικός αναγωγής, κεντρώας πολιτικής καταγωγής, κεντρώας πολιτικής αναφοράς, καταγράφει ένα 35% αναγνωρισιμότητας του ονόματος, Δημοκρατική Συμμαχία. Ωστόσο όμως η Ντόνα Ιμπακογιάννη έχει υψηλότερο ποσό αναγνωρισιμότητας. Ένα λοιπόν θέμα είναι ότι όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε, ώστε η Δημοκρατική Συμμαχία να μπει στο υποσύνολο του κόσμου ως φορέας που συνδέεται άμεσα με την κυρία Ιμπακογιάννη. 1. 2. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον τρόπο, τον χρόνο, τον αριθμό των ερωτημένων, αλλά και έλεγα τη διασπορά. Δηλαδή υπήρξαν δημοσκοπήσεις οι οποίες έγιναν σε επίπεδο μεγάλο πεδίο. Άλλες όμως όπως αυτή του έθνους που έγινε σε ρήγμα 2.000 ανθρώπων σε επίπεδο επικράτειας. Και όπου το ποσοστό σφάλματος από τη μία ή την άλλη τη δημοσκόπηση ενδιέφερε, διότι ανάλογα τον αριθμό που ρωτάτε, αυτόματα μειώνεται και το ποσοστό σφάλματος της όποιας δημοσκόπησης. Γι' αυτό το λόγο και η δημοσκόπηση του έθνους έδινε συν 5%, ενώ άλλες δημοσκοπήσεις έχουν σε 3 ή 4%, διότι έχουν μικρό αριθμό ερωτημένων. Εμείς λοιπόν έχουμε και λέμε, έχοντας πολύ πρόσφατο το παράδειγμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπου τότε οι δημοσκοπήσεις που έγιναν έχουν το συνδυασμό μάχη για την Κρήτη 4, 5, αντεβία 6% το ξεκίνημα, σε συνέχεια φυσικά έχουν σιγά για άποψη και έως 18% στο συνδυασμό μάχη για την Κρήτη και έφερε δεύτερο συνδυασμό αυτό που προστήριξε η κυρία Παγκογέννη και από ένα πολιτικό φορέα που θα δημιουργούνταν. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα νέο πολιτικό φορέα που έχει την ομολογική παρουσία, έχει παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει στελέχη, έχει δομές, έχει θέσεις που κάθε μέρα ξεδιπλώνονται και βεβαίως και έχει και μέλη τα οποία αυξάνονται πολλαπλασιαστικά. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν χρειαζόμαστε. Είμαστε βέβαιοι για την πορεία την οποία ακολουθούμε και είμαστε επίσης βέβαιοι ότι όποτε και γίνουν εκλογές τα ψηφοδέλτια μας θα είναι εξαιρετικότητα, είναι και αυτός ένας άλλος μεγάλος παράγοντας. Ένα, σε ό,τι επικράτε. Και δεύτερο, το βέβαιο κατά την άποψή μου, πάντοτε και έχοντας εικόνα σε ό,τι επικράτε, ότι διψήφιο θα είναι το νούμερο που θα καταφέρει η Δημοκρατική Συμμαχία να κατακτήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές.